Diyor ki zaten ben kaliteli bir konu aradım ama. Menan Nico. ¿Cuál es ese? Jonathan. Jonathan, Julliaros. Περιμένω μισή ώρα. Παίρνω τηλέφωνο τον. Αυτόν τον τύπο που ήταν υπεύθυνο, σκηνοθέτη. Ήταν υπεύθυνο για το fitting που θα γινόταν σήμερα, που θα δοκιμάζει κάποια ρούχα. Τον παίρνω και του λέω: Έλα, είμαι εδώ. Περιμένω 2 και 4. Έτσι μου είπανε. Και μου λέει: Α, δεν σου είπαν ότι ακυρώθηκε. Μαλάκα, ήρθα από τη Λάρισα για να φορέσω ρούχα, για να κάνω ένα διαφημιστικό και τελικά το διαφημιστικό έχει ακυρωθεί για Δεκέμβριο και δεν με έχουν ενημερώσει. Ένα τέταρτο αφού έκλεισα την GoPro, ας πούμε, και εκείνη την ώρα ήμουνα περίπου μέχρι εδώ, γιατί είχα ξενερώσει και συνειδητοποίησα ότι ήρθα χωρίς λόγο Αθήνα και ότι έπαιξε κακιά συνεννόηση από τη μεριά του πρακτορείου. Όμως πολύ γρήγορα επίσης συνειδητοποίησα ότι η τηλεμεταφορά δεν έχει εφευρεθεί, ρε γαμώτο μου, ακόμα. Οπότε εκεί θα έμενα, στην Αθήνα. Πάμε, okay. Φάγαμε το άκυρο από εδώ πέρα, αλλά έχουμε κάποιες μέρες, κάποιο χρόνο εδώ στην Αθήνα, πώς μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε για να νιώσουμε καλά με το ότι, okay. Να νιώσουμε καλά με το χρόνο που επενδύσαμε. Και επίσης έχω κάτι το οποίο θέλω να σας δείξω και για το οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και παιδιά, το συνειδητοποίησα πριν λίγο. Λοιπόν, σας παρουσιάζω ενώπιον όλων το πρώτο κατακόρυφο μετά από 2 μήνες τραυματισμού, τότε που έβγαλα τον ώμο μου. Παιδιά, επιστρέφω σιγά σιγά και εδώ είναι η πρώτη απόδειξη. Λοιπόν, πάμε. Χαίρομαι τόσο πολύ που νιώθω το σώμα μου να ανταπεξέρχεται, νιώθω ότι η δύναμη μου ξανάρχεται. Όσα μπορούσα δεν τα έχω ξεχάσει και ότι με λίγη δουλειά, μεράκι, θα επιστρέψουμε δυνατά στο σώμα μας, στους στόχους μας, στα σχέδιά μας. Λοιπόν, ελπίζω και εσείς το ίδιο. Έχω και άλλα νέα. Ακολουθήστε με. Κάτι το οποίο ανυπομονώ πολύ να μοιραστώ μαζί σας και θέλω να πω ότι πλέον δεν είμαι μόνος μου στο να κυνηγήσω το όνειρό μου, γιατί εκτός από τον ίδιο μου τον εαυτό, έχω πλέον εσάς, μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν σε μένα και προφανώς για να με ακολουθείτε υπάρχει κάτι το οποίο και εσείς παίρνετε βλέποντας τα βίντεό μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραζόμαστε αυτό το ταξίδι μαζί. Και επίσης θα μοιραστώ το ταξίδι μου μαζί με μια άλλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι και εκείνοι πιστεύουν στην κοινοτομία, πιστεύουν στα όνειρα και πως πρέπει να τα κυνηγήσεις για να αποκτήσουν όλα νόημα. Και μιλάω για τα παιδιά της Love and Roll. Το One Love είναι ένας χώρος στον οποίο προσπαθήσαμε να ενσαρκώσουμε ιδέες όπως η αλήθεια, η ελευθερία, η εξέλιξη και η εμπιστοσύνη. Από μόνο του ένα εναντήριο με 4 στίχους, έτσι. Αλλά τα άτομα τα οποία το στηρίζουν είναι άτομα με προσωπικότητα, άτομα με πιστεύω και έχουμε χτίσει ένα brand το οποίο βλέπω πάρα πολλά κοινά με τα δικά μου τα πιστεύω. Και γι' αυτό αγαπάω πολύ αυτό το οποίο δημιουργήθηκε και αυτή η συνεργασία που πρόκειται να έρθει και να μεγαλώσει και να έρθει να ξεκινήσουμε καινούργια project και μεγάλα project μαζί, ελπίζω στο μέλλον. Γιατί προβλέπεται πολύ καλή χημεία, πολύ καλή επικοινωνία και άτομα με τα ίδια, πιστεύω, τους ίδιους στόχους. Το μόνο που κάνουν ένας τον άλλον είναι να τον τραβάνε μπροστά. Το πιο τρελό από όλα, παιδιά, είναι ότι εκτός από υποστήριξη θα συμβάλλουν και με ένα πολύ δυνατό χεράκι στο βανάκι. Θα γίνει customized by Love and Roll. Θα είναι ένα βανάκι το οποίο δεν θα περνάει παρατήρητο από την γειτονιά σας. Θα θέλει να το βγάλει φωτογραφία ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, η γιαγιά σου, ο Κίτσος, ο Μίτσος και ο Ρίτσος από το μπαλκόνι απέναντι. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, γι' αυτό κάντε εγγραφή για να μην χάσετε το βιντεάκι το οποίο θα έρθει από εκεί πολύ σύντομα, είναι στο άμεσο μέλλον. Και πριν φύγω, εκτός από αυτό, τα παιδιά μου λένε πάρε γι' αυτό εδώ μαζί σου πριν φύγεις και μου δίνουν αυτό εδώ, παιδιά. Το οποίο δεν είναι γεμάτο με πράγματα, για να σας δείξω τι έχει μέσα.